Χθες όμως είχαμε και μια σφοδρότατη αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Βενιζέλου και του κ. Σαμαρά μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών και του κ. Παπαδήμου. Ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος μπαινόβγαινε στη σύσκεψη κατά ταυτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και να δώσει διευκρινήσεις για διάφορα θέματα, είπε χαρακτηριστικά στον κ. Σαμαρά: με τις αιμονές σου στις συντάξεις βάζεις τη χώρα σε χρεοκοπία. Ποιος εσύ που μιλάς, απάντησε οργισμένος ο κ. Σαμαράς, με τη διαπραγμάτευση που κάνεις δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα ασημάζευτα. Είδαμε τι έχεις κάνει, τι είναι αυτά που κάνεις. Εκεί παρενέβη ο κ. Παπαδήμος, γιατί οι πληροφορίες μας θέλουν να υπήρξε ιδιαίτερα τετωμένο κλίμα και υπήρχε ακόμα και το ενδεχόμενο ο κ. Σαμαράς να σηκωθεί και να φύγει. Ο κ. Παπαδήμος λοιπόν είπε στον κ. Βενιζέλο: κύριε Αντιπρόεδρε, σας παρακαλώ, αφήστε μας μόνους. Ο κ. Βενιζέλος αναχώρησε από την αίθουσα.